πλήρη απαλλαγικός τους για τον συγγραφέα. Και στα δεξιά είναι οι εκδότες με τους οποίους έχουμε συμφωνία για ποσοστό έκπτωσης. Ξεχωρίζω τα δύο μάλλον μοντέλα που υπάρχουν στο κέντρο και αναφέρονται ως συμμετοχή, γιατί σε αυτά υπάρχει μια συμμετοχή και υποστήριξη του ΣΕΑΒ. Είναι κάποια συνεργατικά μοντέλα που, όπως ανέφερε και πριν ο Γιάννης, αφορούν τον αδαμάντινο δρόμο. Αναλυτικές πληροφορίες και σχετικά με τις ώρες συμφωνίας, και υπάρχει και λίστα με τα περιοδικά αναεκδότη, υπάρχουν και στη σελίδα του ΣΕΑΒ, στην ενότητα με τις συμφωνίες ανοιχτής πρόσβασης που βλέπετε και στο κάτω μέρος αυτής της διαφάνειας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Cambridge University Press. Τα περιοδικά του εκδότη καλύπτουν πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία, γι' αυτό έχουμε μια διαφημιστική κάλυψη. Είναι μηδενικό το κόστος για το συγγραφέα, με τον περιορισμό των 70 δημοσιεύσεων ένα έτος. Υπάρχει ένας περιορισμός όσον αφορά τον τύπο του άρθρου. Όπως βλέπουμε, υποστηρίζονται μόνο τα research articles, review articles και rapid communication. Έχουμε επιλέξει με περιοδικά που σημαίνει ότι ο συγγραφέας μπορεί να δημοσιεύσει, να υποβάλει δημοσίευση και να γίνει αποδεκτή από τον εκδότη σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει ο ΣΕΑΒ, μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιοδικών. Στο συγκεκριμένο εκδότη έχουμε τα χρυσά και υβριδικά κάθε έτους. Δεν ξέρω αν το αναφέραμε και πριν, χρυσά περιοδικά είναι τα περιοδικά στα οποία όλα τα άρθρα είναι ανοιχτά. Ενώ στα υβριδικά κάποια άρθρα είναι συνδρομητικά και κάποια είναι ανοιχτά. Όσον αφορά τις άδειες, αναφερόμαστε στις άδειες Creative Commons και στον συγκεκριμένο εκδότη που στηρίζονται και οι τρεις τύποι. Συνεχίζουμε με Oxford University Press για θεματική κάλυψη και εδώ. Μηδενικό κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο προπληρωμένο ποσό από τον ΣΕΑΒ που καλύπτει αυτές τις δημοσίευσεις. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι άρθρου και επιλέξιμα περιοδικά είναι όλα τα υβριδικά. Υποστηρίζονται εδώ και εδώ τρεις τύποι αδειών. Συνεχίζουμε με τη Royal Society of Chemistry. Το επιστημονικό πεδίο που καλύπτει είναι αυτό της χημίας και συναφών πεδίων. Κόστος δημοσίευσης και εδώ είναι μηδενικό για τον συγγραφέα, με τον περιορισμό 63 δημοσιεύσεων ανά έτος. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι άρθρων και επιλέξιμα περιοδικά είναι όλα τα υβριδικά. Στο συγκεκριμένο εκδότη υποστηρίζονται δύο τύποι αδειών Creative Commons. Και περνάμε στους εκδότες με τους οποίους υπάρχει ποσοστό έκπτωση στο κόστος της δημοσίευσης, δεν υπάρχει δηλαδή απαλλαγή. Ξεκινάμε με τον Elsevier, όπου υπάρχει και εδώ διαθεματική κάλυψη όσον αφορά τις επιστήμες. Καλύπτουμε το 10% στο κόστος της δημοσίευσης για τους συγγραφέα. Υποστηρίζονται συγκεκριμένοι τύποι άρθρου, τους οποίους μπορείτε να δείτε αναλυτικά, όπως είπαμε, στη σελίδα του ΣΕΑΒ. Και επιλέξιμα περιοδικά είναι όλα τα χρυσά και τα υβριδικά, εκτός των Cell και Lancet. Υποστηρίζονται και εδώ δύο τύποι αδειών Creative Commons. Συνεχίζουμε με την Emerald, διαθεματική κάλυψη και εδώ, 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης. Ο τύπος άρθρου που υποστηρίζει το συγκεκριμένο εκδότη είναι τα άρθρα πλήρους περιεχομένου. Μας εξήγησαν ότι πρόκειται για δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη, λέξη κλειδιά και έχει περάσει και από το στάδιο της ομότιμης κρίσης, όπως είναι και τα research articles. Επιλέξιμα περιοδικά εδώ είναι όλα τα χρυσά και υβριδικά και υποστηρίζεται η πιο ανοιχτή άδεια αυτή της αναφοράς. Έχουμε και συμφωνία με την IEEE. Το επιστημονικό πεδίο εδώ είναι η ηλεκτρολογική μηχανική επιστήμη των υπολογιστών και συναφή παιδεία. Υπάρχει η κάλυψη ενός ποσοστού έκπτωσης 10% και εδώ. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι άρθρου. Επιλέξιμα περιοδικά είναι όλα τα χρυσά και τα υβριδικά. Και εδώ έχουμε και πάλι την πιο ανοιχτή άδεια αυτής της αναφοράς. Στον Wiley και εδώ έχουμε διαθεματική κάλυψη. Έχουμε ένα 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι άρθρου. Επιλέξιμα περιοδικά είναι όλα τα χρυσά και τα υβριδικά. Και υποστηρίζονται τρεις τύποι αδειών Creative Commons. Και να συνεχίσουμε με τις δύο επιλογές.
που αναφέρουμε και πριν όσον αφορά τον Αδαμάντινο Δρόμο, πρόκειται για πρωτοβουλίες ή προγράμματα μεικτής πρόσβασης, στα οποία συμμετέχει και υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ. Όταν μιλάμε για Αδαμάντινο Δρόμο, συνήθως μιλάμε για τέτοια μοντέλα στα οποία δεν υπάρχει χρέωση ούτε από την πλευρά του χρήστη, ούτε από την πλευρά του συγγραφέα, αλλά τα τέλη δημοσίευσης καλύπτονται από συνεργατικά μοντέλα στα οποία συμμετέχουν βιβλιοθήκες, χρηματοδοτικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί. Έτσι και το Open Library of Humanities είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό τη δημοσίευση ανοιχτών εργασιών, χωρίς τέλη δημοσίευσης ούτε για το χρήστη ούτε για το συγγραφέα και χρηματοδοτείται από βιβλιοθήκες και φορείς διεθνώς. Καλύπτει τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Όπως είπαμε, είναι μηδενικό το κόστος για το συγγραφέα. Συστήνουν την άδεια Creative Commons αυτή της αναφοράς, αλλά μπορούν να γίνουν αποδεκτές και άλλες άδειες. Και υποστηρίζονται όλα τα περιοδικά, δηλαδή 27 τίτλοι περιοδικών που χρηματοδοτούνται από τον οργανισμό, είναι επιλέξιμα για τους συγγραφείς. Και κλείνουμε με το Scope 3, που είναι μια πρωτοβουλία με κύριο συντονιστή του CERN στην Ελβετία για τη μετατροπή άρθρων σε περιοδικά της φυσικής υψηλών ενεργειών σε καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης χωρίς κόστος δημοσίευσης για τους συγγραφείς, κυρίως με την ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων που έδιναν οι βιβλιοθήκες για συνδρομές. Επιστημονικό πεδίο είναι αυτό της φυσικής υψηλών ενεργειών και συναφών πεδίων. Μηδενικό το κόστος για τον συγγραφέα και επιλέξιμα περιοδικά είναι αυτά τα περιοδικά που στηρίζονται από την πρωτοβουλία από 7 εκδότες που συμμετέχουν σε αυτό το μοντέλο. Στηρίζεται η άδεια Creative Commons της αναφοράς και τα άρθρα εκτός από τις σελίδες των εκδοτών βρίσκονται και στο καθεστήριο του Scope 3, στο οποίο είναι ελεύθερο και μπορείτε να τα αναζητάτε κι εσείς. Στον πίνακα μπορούμε να δούμε τις άδειες που υποστηρίζονται από όλους τους εκδότες. Βλέπουμε ότι όλοι στηρίζουν την πιο ανοιχτή άδεια αυτή της αναφοράς και αυτή συστήνουμε κι εμείς να επιλέγεται, έτσι ώστε να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανοιχτή πρόσβαση και να γίνεται και πιο σε μεγαλύτερο ποσοστό η χρήση της έρευνας και η επαναχρησιμοποίησή της. Αυτά από εμένα και πριν δώσω ξανά το λόγο στο Γιάννη, θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά μπορεί να είναι πρωτόγνωρα για κάποιους. Είναι νέες συνθήκες σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τοπίο της επιστημονικής πληροφόρησης και ειδικά στην εκδοτική παραγωγή. Υπάρχουν νέα δεδομένα, νέες διαδικασίες και μπορεί να δημιουργούν διστακτικότητα και ανασφάλεια και βεβαιότητα. Αλλά το οτιδήποτε μπορεί να σας απασχολεί ή θέλετε να ρωτήσετε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπάρχει και τηλέφωνο, υπάρχει και email να το συζητάμε, να το βλέπουμε. Θα θέλαμε να είχαμε και τα σχόλιά σας, έτσι και εμείς να μπορούμε να έχουμε κάποια δεδομένα για να αξιολογήσουμε και τις συμφωνίες με τους συγκεκριμένους όρους, αλλά και να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα της ανοιχτής πρόσβασης και των ανοιχτών δημοσίευσεων στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Επιστρέφω λέγοντας τα εξής. Πρώτον, να απολογηθώ γιατί δεν ξεκίνησα την καταγραφή της εκδήλωσης την ώρα που μιλούσα, αλλά την ώρα που ξεκίνησε να μιλάει η Μαρία. Ως εκ τούτου, το βίντεο που θα ανέβει θα έχει το κομμάτι και μετά από το οποίο ανέλαβε η Μαρία. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στο πρώτο poll και τώρα ανοίγουμε και ένα δεύτερο, το οποίο έχει να σας ρωτάει αν έχετε δημοσιεύσει σε κάποιον από τους δύο δρόμους. Να πω ότι βλέπουμε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν έρθει και θα απαντηθούν στο τέλος. Και πριν προχωρήσω να μιλήσω για τα πράγματα τα οποία άπτονται του πράσινου δρόμου, να πω ότι το παράδειγμα της επιστημονικής επικοινώνησης, πέρα από την ευθύνη προώθησης περαιτέρω των δράσεων που έτσι κι αλλιώς γίνονται και από την έδρα αλλά και από τη μόνιμη Επιτροπή Ηλεκτρονικών Περιοδικών, έχει αναλάβει και το κομμάτι της παρακολούθησης της πρόοδου της ανοιχτής πρόσβασης. Ως εκ τούτου, ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τα πρώτα δείγματα πώς έχουμε κινηθεί. Και αυτό που είπε η Μαρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε όλες αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό, προκειμένου στην επόμενη
περίοδο συμφωνιών που θα κάνει ο ΣΕΑΦ να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα για τους Έλληνες ερευνητές. Δεν θέλουμε κανένα από τα προγράμματα να υποχρησιμοποιείται και ή δυνατόν θα θέλαμε να έχουμε πλήρη κάλυψη. Τώρα, ο πράσινος δρόμος, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τα καταθετήρια. Είναι μια πρόσφορη λύση για όσες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκδώσουν μέσω του χρυσού δρόμου ή επιθυμούν την ταχύτερη δημοσίευση και αναγνώριση. Δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον χρυσό. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Μπορούν να συνδυάζονται. Αυτό που είδαμε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, μιλώντας με δικούς μας ερευνητές, οι οποίοι έκαναν έρευνα αιχμής για τα ζητήματα του κορονοϊού, είναι ότι αρκετοί δημοσίευσαν στα αποθετήρια προκειμένου να επισπεύσουν τη διάθεση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, να συμμετέχουν πιο έντονα στο διάλογο, ακόμα και να κατοχυρώσουν την πρωτοτυπία της έρευνάς τους. Είναι μια λύση η οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι ασφαλούς αποθήκευσης και διανομής. Όλα τα αποθετήριά μας έχουν μόνιμα αναγνωριστικά διευθύνσεων και ως εκ τούτου μπορεί κάποιος να τα επικαλείται με ασφάλεια στις δημοσίευσεις και δεν υπάρχει κάποιος δισταγμός για την υιοθέτησή του. Τώρα, τι μπορεί να καταθέσει σε αποθετήρια, γιατί αυτό είναι το κυριότερο ερώτημα που δεχόμαστε εμείς. Τι μπορεί κάποιος να καταθέσει. Προφανώς και υπάρχουν κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις ανά εκδότη ή ανά περιοδικό. Γενικά, μπορούμε να καταθέτουμε τις προδημοσιεύσεις, αυτά που ονομάζουμε preprints. Εκεί ναι. Μετά υπάρχουν οι μεταδημοσιεύσεις, τα postprints. Τα postprints θεωρούμε πολύ γενικά θα το περιγράψω, την πιο όριμη έκδοση της εργασίας μας, του περιεχομένου της εργασίας, αφού έχει περάσει τα διάφορα στάδια αμότιμης κρίσης, αλλά δεν έχει υποστεί ενδεχομένως και το proofreading, τις διορθώσεις ενός επιμελητή του εκδότη, αλλά σίγουρα δεν έχει υποστεί την μορφοποίηση του εκδότη. Ως εκ τούτου, όπως είπα, θεωρούμε ότι είναι η πιο κοντινή και πιο όριμη η έκδοση του περιεχομένου μιας εργασίας. Πολλές φορές οι εκδότες το επιτρέπουν, άλλοι άμεσα, άλλοι μετά από μία περίοδο αναμονής ή αποκλεισμού, αυτό που ονομάζουμε embargo period. Την τελική δημοσίευση όμως δεν έχουμε δικαίωμα να την αναρτήσουμε. Δεν μπορούμε να τη μοιράσουμε ούτε μέσα από κλειστούς χώρους, δηλαδή για παράδειγμα να την αναρτήσουμε σε προστατευμένα e-class, για να δώσω έτσι απλά παραδείγματα. Και αυτές οι τρεις μορφές περιγράφονται στον συγκεκριμένο οδηγό. Τώρα, πώς να διατηρήσει κάποιος τα δικαιώματά του, γιατί αυτό που βλέπουμε σαν έτσι ένα παράδοξο, αυτό που ενοχλεί πολλούς από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ανοιχτή πρόσβαση είναι ότι έχουμε ερευνητές οι οποίοι είναι δημόσια χρηματοδοτημένοι, δαπανούν τον χρόνο τους και την έρευνά τους και μετά από πολύ κόπο δημοσιεύουν μία εργασία την οποία μέσω ενός ιδιωτικού συμφωνητικού την εκχωρούν σχεδόν αποκλειστικά σε κάποιον εκδότη και πολλές φορές όπως είδαμε δεν έχουν καν το δικαίωμα, το στοιχειώδη δικαίωμα του διαμοιρασμού της έρευνάς τους. Γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται ο διαμοιρασμός, αλλά γίνεται με έναν πάρα πολύ άτυπο τρόπο. Δηλαδή, πάντα ο κόσμος μοιράζεται τα email μέσω ενός email της δημοσίευσης. Αυτό δεν έχει πάυση να υπάρχει. Και γι' αυτό κρίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διατήρηση των δικαιωμάτων και για την επαναχρησιμοποίηση μιας εργασίας σε όλες τις πιθανές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες, δίχως το φόβο και δίχως την υιοθέτηση έτσι μιας στάσης όπου κρύβουμε πράγματα και του διαμοιρασμού της εργασίας μεταξύ συναδέλφων. Εδώ χρειάζεται να υπάρξει μια προσεκτική μελέτη των όρων του συμφωνητικού με τον εκδότη. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε, γιατί πολλές φορές μπαίνει και ο προσωπικός παράγοντας μέσα σε κάποιες υποβολές,
μπορείτε να διεκδικήσετε καλύτερους όρους για τη διατήρηση των δικαιωμάτων μέσω μιας προσθήκης στο συμφωνητικό. Έχουμε συντάξει κάποιες οδηγίες. Εδώ βλέπετε και το site του παραρτήματος, όπου εκεί πέρα έχουμε κάποιες πρώτες οδηγίες και στη σχετική ενότητα έχουμε ένα υπόδειγμα, το οποίο δεν το έχουμε συντάξει εμείς, αλλά έρχεται από το Spark, έναν φορέα, το αμερικάνικο σκέλος του Spark, όπου δίνει ένα υπόδειγμα μιας προσθήκης και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διατηρήσετε τα δικαιώματά σας. Στην περίπτωση που όλο αυτό το θεωρείτε αρκετά ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό, ότι δεν θέλετε να εμπλακείτε σε μια τέτοια διαδικασία, μετά μπορείτε να δείτε τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Και εδώ πέρα είναι η εξής. Μπορείτε να κοιτάξετε το τι επιτρέπει το περιοδικό σαν πολιτική. Αυτά όλα έχουν συγκεντρωθεί σε μια πάρα πολύ χρήσιμη βάση, η οποία ονομάζεται Sherpa Romeo, η οποία κρατάει και έχει δομήσει εγγραφές για τις πολιτικές κάθε περιοδικού και τι μπορεί να κάνει κάποιος για την αυτοαρχιοθέτηση. Επικαιροποιείται διαρκώς και μας δίνει τις διάφορες επιλογές που έχουμε ανάλογα το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια εργασία. Για παράδειγμα, αυτό που είπαμε πριν, αν είναι ένα pre-print, αν είναι ένα post-print ή αν είναι κάτι δημοσιευμένο, ανάλογα το χρηματοδότη, διότι εδώ πέρα υπάρχουν και οι πολιτικές από τους χρηματοδότες, όπου όταν κάποιος αναγκάζεται, υποχρεώνεται, κάποιος ερευνητής υποχρεώνεται να κάνει την εργασία του ανοιχτή, τότε και ο εκδότης συμμορφώνεται και αναπροσαρμόζει λιγάκι τις πολιτικές του προκειμένου να ικανοποιήσει και τον χρηματοδοτικό φορέα. Και βέβαια έχει να κάνει ανάλογα τον εκδότη και τα προγράμματα που διαθέτει. Βλέπουμε ένα παράδειγμα στην εικόνα αυτή, όπου έχει να κάνει με το accepted version, με αυτό που έχει γίνει αποδεκτό, θεωρητικά θα το λέγαμε ένα post-print, και με το submitted version, ένα pre-print. Στη μία περίπτωση, στο pre-print επιτρέπει την αυτοαρχιοθέτηση χωρίς κάποιο embargo, στην άλλη την επιτρέπει μετά την πάροδο κάποιων μηνών. Εδώ να πω ότι ο ΣΕΑΦ στα προγράμματα που έχει συνάψει έως τώρα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μειώσει αυτούς τους χρόνους και ενδεχομένως, όπως είπα, μέσα από διάφορες εθνικές νομοθετικές παρεμβάσεις αυτοί οι χρόνοι να μειωθούν ή τουλάχιστον να παρακαμφθούν. Κάτι πολύ βασικό. Αν υποθέσουμε ότι θέλει κάποιος να καταθέσει, να αναρτήσει στο αποθετήριο του ιδρύματός του την εργασία του. Είπαμε ότι ένα published version δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Αυτό είναι κατανοητό, διότι εκεί πέρα υπάρχει προστιθέμενη αξία ενός εκδότη και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι αυτή είναι αποκλειστικά δική μας εργασία. Άρα θα χρειαστεί να πάμε στην αμέσως προηγούμενη, η οποία είναι τα λεγόμενα post-print, όπως είπαμε, οι μεταδημοσιεύσεις, γνωστή ως accepted manuscript, το αποδεκτό κείμενο. Η ανάκτησή της, αν θεωρήσουμε ότι δεν ξέρουμε, δεν την έχουμε, γιατί πολλοί ερευνητές δυστυχώς δεν έχουν κρατήσει ή γιατί πολλοί ερευνητές δεν ήταν υπεύθυνοι αυτοί να την κρατήσουν σε μεγάλες ομάδες εργασίας, για παράδειγμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η ανάκτηση γίνεται μέσα από τα συστήματα υποβολής, τα submission systems που έχουν οι εκδότες, και συνήθως παραμένει σε αυτούς από 2 έως 5 έτη. Άρα ο εκδότης κρατάει ένα ίχνος μιας δημοσίευσης από τη στιγμή που υποβάλλεται μέχρι τη στιγμή που δημοσιεύεται. Και κάποια στιγμή, σε αυτό το ίχνος, πάνω σε αυτό το μονοπάτι, υπάρχει η τελευταία αποδεκτή έκδοση. Πάλι εδώ μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες στο site του παραρτήματος, οι οποίες βέβαια βασίζονται σε μια πρωτοβουλία του Direct του AAM,
και η οποία μας δίνει τον τρόπο πώς μπορούμε να πάμε στα διάφορα συστήματα υποβολών. Τα πιο γνωστά είναι το Scholar One ή Manuscript Central, τα οποία χρησιμοποιούν οι Emerald Taylor Francis και το Cambridge University Press, αλλά και κάποιοι άλλοι. Το Editorial Manager, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και χρησιμοποιεί ο Elsevier, κάποια από τα περιοδικά του Taylor Francis, το Springer, ο Walters Kluwer, Wiley και άλλοι. Και το E-Journal Press, το οποίο χρησιμοποιεί το Nature, το JAMA Network, Palgrave Macmillan και ούτω καθεξής. Άρα για αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι τα πιο κεντρικά, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πάει σε μια περίοδο σχετικά από 2 έως 5 χρόνια από το έτος υποβολής. Και να ανασύρει, να πάρει πίσω αυτή την εργασία που είχε καταθέσει και να την αναρτήσει αν θέλει μετά σε κάποιο άλλο μέσω, σε ένα αποθετήριο. Κλείνοντας, να πω ότι ανοίγουμε και το τρίτο και τελευταίο poll. Θα θέλαμε να συνοψίσουμε, πριν πάμε και στις ερωτήσεις, κάποιες καλές πρακτικές. Κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε σε αυτόν τον πρώτο χρόνο που έχουν δει κυρίως οι συνάδελφοί μου στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Κάποιες μπορεί να φαίνονται πολύ απλοϊκές και πολύ ευνόητες. Δυστυχώς δεν είναι. Για παράδειγμα, η χρήση του ιδρυματικού email για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς τα προσωπικά email των ερευνητών, εάν είναι σε εμπορικές λύσεις, Gmail, Yahoo και ούτω καθεξής. Ούτε μπορούμε να κάποιες τέτοιες διευθύνσεις να πιστοποιήσουν μια σχέση, μια σύνδεση με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο εμείς εκπροσωπούμε. Επίσης, η χρήση της πρωτότυπης ονομασίας του ιδρύματος μας βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και την καταγραφή, δηλαδή αυτή η προτυποποίηση των ονομάτων. Πάλι μπορεί να φαίνεται αρκετά απλοϊκό, αλλά είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση, διότι βλέπουμε πολλαπλές ονομασίες στα ιδρύματα και εκεί δημιουργείται μία σύγχυση, κυρίως από τη μεριά των εκδοτών. Εμείς ενδεχομένως να μπορούμε να δώσουμε μία λύση, γιατί ξέρουμε το πλαίσιο και το περιβάλλον της χώρας, αλλά οι εκδότες και οι συνεργάτες τους δεν τη γνωρίζουν και ως εκ τούτου εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Καλό είναι και νομίζω ότι τα περισσότερα ιδρύματα σιγά σιγά ενθαρρύνουν τα μέλη ΔΕΠ να χρησιμοποιούν το ORCID ID όπου αυτό χρησιμοποιείται, όπου αυτό απαιτείται και από τους εκδότες αλλά και από τα ίδια τα ιδρύματα. Και να πω εδώ πέρα ότι ο σύνδεσμος έχει ήδη συνάψει συμφωνία με το ORCID προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε κάποιες επιπλέον υπηρεσίες και ως εκ τούτου να μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο στίγμα του παραγόμενου έργου. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντική και η αναφορά του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει ο συγγραφέας για να μπορούμε να ταυτοποιούμε όπως είπαμε πριν. Ή δυνατόν από ένα σημείο και μετά οι ερευνητές οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την εκδήλωση, καλό είναι να τηρούν και τα pre-prints αλλά και τα post-prints, αν δεν το κάνουν ήδη. Επίσης, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους βιβλιοθηκονόμους και να αναρτήσουν τις εργασίες τους στο ιδρυματικό καταθετήριο. Συνιστούμε να αποφεύγετε υπηρεσίες όπως το ResearchKit και το Academia Edu για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας από πρώτα απ' όλα είναι καθαρά εμπορικές υπηρεσίες. Η δικτύωση που προσφέρουν δεν είναι τόσο δυναμική όσο θα ήθελε κάποιος. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά δικτύωσης έτσι κι αλλιώς τα έχουν οι ερευνητές μας, αλλά δεν χρειάζεται να ανατρέχουμε εκεί πέρα. Το πιο βασικό είναι αυτός ο κατακαιρματισμός των δημοσιεύσεων και των χώρων στους οποίους μπορεί κάποιος να βρίσκει το έργο ενός ερευνητή. Επιπρόσθετα, δεν είναι απόλυτα
νομικά σωστές υπηρεσίες, δεν είναι αποδεκτές από τους εκδότες, παρότι γίνεται μια προσπάθεια να συμπλέξουν και οι δύο μαζί. Κλείνοντας, να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ένα φυλάδιο ανοιχτής πρόσβασης όπου όλα αυτά τα προγράμματα εμφανίζονται και περιγράφονται. Αυτό το φυλάδιο πρόσβασης μπορείτε να το βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο, αλλά πέρα από αυτό, σε όλα τα ιδρύματα έχουν αποσταλεί έτυπες εκδόσεις και έχουν μοιραστεί στα μέλη ΔΕΠ. Αν δεν έχει φτάσει, επικοινωνήστε με τον βιβλιοθηκό νόμο του Πανεπιστημίου σας για να σας δώσει ένα αντίτυπο. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα, πολύ ευχαρίστω να στείλουμε και άλλα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Βλέπετε το site του παραρτήματος, βλέπετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά και το email επικοινωνίας. Για οτιδήποτε χρειάζεται, οι συνάδελφοί μου είναι στη διάθεσή σας και θα χαρούμε, όπως είπε η Μαρία, και να σας εξυπηρετήσουμε, αλλά κυρίως να καταλάβουμε τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερο σαν ΣΕΑΒ. Θα κοιτάξουμε σιγά σιγά τώρα τις ερωτήσεις, προκειμένου να δούμε. Μπορούμε να απαντήσουμε. Υπάρχει μία ερώτηση, τα δεδομένα που δείξατε στην προηγούμενη διαφάνεια φαντάζομαι ότι έχει έρθει λίγο νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι στις πρώτες. Αν εννοείται σε αυτή τα δεδομένα, εάν πληκτρολογήσετε στο Google Open Science Monitor, θα σας οδηγήσει σε ένα site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου υπάρχουν οι δείκτες και για την ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και για τα ανοιχτά ερευνητικά δεδομένα και για τις συνεργασίες. Έχει μια σειρά από δείκτες. Είναι μια δουλειά που έγινε κάποια στιγμή το 2018, καλύπτει μια περίοδο περίπου 10-15 ετών και κοιτάζει συγκριτικά και την πρόοδο στις διάφορες χώρες, αλλά και τις πολιτικές και το καθεξής. Το τι εννοείται παρόμοια διανομή, αυτό που εννοούμε είναι ότι μπορεί κάποιος να αναδιανύμει μία εργασία με τους ίδιους ακριβώς όρους και όχι να αλλάξει, κάτι. Δηλαδή, για να πάμε λίγο και στον πίνακα τον συγκριτικό, εάν κάποιος εκδότης, όπως για παράδειγμα ο Elsevier, έχει αναφορά μη εμπορική χρήση και όχι παράγωγα έργα, δεν μπορώ να πάρω εγώ μια εργασία και αυτοβούλως να αλλάξω τους όρους και να πω ότι αναδιανέμεται με αναφορά και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, ό,τι έχει κλειδώσει, ας πούμε, ο συγγραφέας ή ο εκδότης, αυτό πρέπει να ακολουθηθεί. Αν πρόκειται να γίνει ένα ίδρυμα κάποια παρουσίαση για την ανοιχτή πρόσβαση κυρίως σε μέλη ΔΕΠ, πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος προγραμματισμός, αλλά πολύ ευχαρίστως, μιας και βλέπω ότι το αίτημα προέρχεται και από συνάδελφο βιβλιοθηκό νόμο, να οργανώσουμε προφανώς με τη συνεργασία των κατατόπους βιβλιοθηκών νόμων, μία εκδήλωση όπου όσα περισσότερα μέλη δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, είναι τόσο το καλύτερο. Στην παρατήρηση ότι το πρόβλημα είναι ότι οι ακαδημαϊκοί δεν γνωρίζουν ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να βοηθήσει, θα θέλαμε υποστήριξη από το ΣΕΑΒ για να ενεργοποιηθούν συνεργασίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα.
που κάνουμε. Θέλουμε και με το παράρτημα σιγά σιγά να ενεργοποιήσουμε και άλλους και άλλες μονάδες στα ιδρύματα. Δηλαδή για μας πιστεύω είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι βιβλιοθηκονόμοι σε κάθε ίδρυμα να αρχίσουν αυτοί να κοιτάζουν με ποιους μπορούν να συνεργαστούν μέσα στα ιδρύματά τους. Εάν δεν μπορεί να πάει και να ζητήσει, για παράδειγμα, από τον ΕΛΚ ενός ιδρύματος να συνεργαστεί με τη βιβλιοθήκη. Εκεί όμως εμείς μπορούμε να προτείνουμε με ποιους μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία. Είναι μια δουλειά που την έχουμε κάνει και μέσα στο Πανεπιστήμιο ο Πατρών, αλλά ξέρω ότι έχει γίνει και σε άλλα ιδρύματα. Για παράδειγμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει μαζί με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται π.χ. για το ORCID. Υπάρχει ένα πλέγμα λοιπόν υπηρεσιών στο οποίο ή κατά τόπους βιβλιοθήκες θα πρέπει να συνεργαστούν με τους αρμόδιους, με τις αρμόδιες μονάδες. Άρα η υποστήριξη του ΣΕΑΒ θα μπορούσε να συνίσταται στην παροχή υποδείξεων. Ο ΣΕΑΒ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις παρεμβάσεις τις κάνει και στη Σύνοδο των Πριτάνεων και στη Σύνοδο των Αντιπριτάνεων, ειδικότερα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και όπως είπαμε και στους χρηματοδοτικούς φορείς. Να υπενθυμίσω επίσης ότι ο Σύνδεσμος είναι μέλος της ομάδας εργασίας για την θέσπιση μιας πολιτικής ανοιχτής επιστήμης, η οποία σε λίγο καιρό θα έρθει προς δημόσια διαβούλευση. Άρα στο επίπεδο που ο ΣΕΑΒ μπορεί να κινείται και πάντα είναι ανοιχτός σε περαιτέρω συνεργασίες. Από εκεί πέρα θα πρέπει η κάθε βιβλιοθήκη να αναλάβει το δικό της φορτίο. Τώρα, μία ερώτηση για το Ακαδημία και το πώς υποβάλλονται εργασίες δεν μπορώ να την απαντήσω και για τους λόγους που εξήγησα, αλλά και γιατί δεν είμαι χρήστης του Ακαδημία. Οπότε, να με συγχωρείτε που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Τώρα, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση επί του περιεχομένου. Βεβαίως, η παρακολούθηση, επειδή έχετε ρωτήσει κάποιοι, δεν χορηγούμε και συνήθως, από όσο γνωρίζω, σε όλες τις διαδικτυακές εκδηλώσεις δεν χορηγούνται βεβαιώσεις. Πάλι να μας συγχωρείτε γι' αυτό. Όπως είπαμε, και το περιεχόμενο και οι διαφάνειες θα αναρτηθούν στο site της βιβλιοθήκης και το βίντεο από το σημείο τουλάχιστον που ξεκινήσαμε να το καταγράφουμε. Και τουλάχιστον στα μέσα επικοινωνίας που έχουμε εμείς οι Έλληνες ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι θα κάνουμε μια διανομή του υλικού αλλά και μια ανακοίνωση για την επίσημη έναρξη του παραρτήματος, γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εκδήλωση είναι και η επίσημη έναρξη του παραρτήματος, παρότι έχουμε ξεκινήσει κανένα 2 μήνες να δουλεύουμε. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσουμε πάλι θερμά για την συμμετοχή σας και για την παρακολούθηση και θα χαρούμε να σας δούμε και στην τρίτη εκδήλωση που έχουμε την Παρασκευή, αυτή τη φορά στη Μία, η οποία θα γίνει μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, όπου κάνουμε την εκδήλωση για τα ερευνητικά δεδομένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.